Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου μαζί με τους ερωτευμένους γιορτάζουν και οι ανθοπαραγωγοί, για τους οποίους η σημερινή γιορτή αποτελεί ανάσα για τα έσοδά τους. Στην Ιερά Πέτρα η ζήτηση ήταν μεγάλη, με τα κόκκινα τριαντάφυλλα να έχουν την τιμητική τους που χαρακτηρίζονται ως ο βασιλιάς των λουλουδιών. Κάθε χρόνο η ημέρα του Βαλεντίνου είναι μια μέρα που είναι πιο πολύ γιορτή λουλουδιού. Είναι το λουλούδι έχει τον πρώτο λόγο και μετά όλα τα υπόλοιπα είδη, είτε είναι ψαροπλαστεία, είτε είναι οτιδήποτε, μπαλόνια και οτιδήποτε. Το λουλούδι είναι η κορφή και πιο πολύ απ' όλα είναι το κόκκινο τριαντάφυλλο. Αυτό είναι το οποίο πλασάρεται σήμερα πολύ περισσότερο από όλα τα άλλα είδη. Είναι η μέρα του. Μεγάλη ζήτηση είχαν τις τελευταίες ημέρες τα λουλούδια στην πόλη της Ιερά Πέτρας, ενώ πέρα από τον μεγάλο πρωταγωνιστή που είναι τα κόκκινα τριαντάφυλλα, έντονο το ενδιαφέρον και για τις ζέρμπερες. Σύμφωνα με παραγωγούς, όσες ανθοκομικές μονάδες έχουν απομείνει στην Ιερά Πέτρα, προσπαθούν αυτές τις μέρες να καλύψουν τη ζήτηση. Όπως υποστηρίζουν, η ντόπια παραγωγή κόκκινου τριαντάφυλλου φτάνει στο 40% της κατανάλωσης, ενώ το υπόλοιπο 60% είναι εισαγόμενο. Την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, που είναι η μέρα της φλόγας του έρωτα, ζητάνε φλογερά λουλούδια, δηλαδή κόκκινα, κυρίως τριαντάφυλλα που είναι ο βασιλιάς των λουλουδιών παγκοσμίως και βέβαια οτιδήποτε άλλο λουλούδι, προτιμάται όμως το χρώμα κόκκινο. Και δευτερευόντως το λευκό που δείχνει την αγνότητα της αγάπης. Η ντόπια παραγωγή, μπορώ να πω ότι αυτό που πουλιέται σήμερα στο κόκκινο τριαντάφυλλο αντιστοιχεί στο 40%, 30-40%, το υπόλοιπο 60% είναι εισαγόμενο. Πάντως, φθήνουσα πορεία φαίνεται πως έχει ανθοκομία στην Ιερά Πέτρα. Όπως περιγράφουν παραγωγοί, όλο και περισσότεροι εγκαταλείπουν την παραγωγή λουλουδιών και στρέφονται στην παραγωγή κυπευτικών. Το μεγάλο πλήγμα για αυτούς ήρθε την περίοδο της πανδημίας και από τότε δεν κατάφερε ποτέ να κερδίσει ξανά το χαμένο έδαφος. Έχει φθήνουσα πορεία η ανθοκομία πραγματικά. Και θα συνεχίσει να έχει φθήνουσα πορεία τα επόμενα χρόνια. Μιλάμε για την ντόπια παραγωγή. Συνεχώς μειώνεται. Και είναι αιτία οι εισαγωγές που γίνονται απ' έξω. Είναι αιτία το ότι αρχίζουν σιγά σιγά και έχουν κατακλείζουν την ντόπια αγορά εισαγόμενα λουλούδια. Οι καλλιέργειες αυτές είναι πολυετείς και θα έπρεπε να τις συντηρήσουν. Πέραν το πολυέξοδες, είναι πολυετής. Όταν στην κλείνουν για ένα εξάμηνο, για ένα χρόνο και έχεις μηδέν έσοδα και τα έξοδα τρέχουν διότι αυτά ποτίζονταν κάθε μέρα, λιπαίνονταν, κλαδεύονταν κλπ. Πολλοί ανθοπαραγωγοί εγκατέλειψαν το επάγγελμα. Αν ανέβηκε η ζήτηση κατά 20%, το κόστος παραγωγής ανέβηκε κατά 50-60%. Λόγω λιπασμάτων, λόγω ενέργειας κλπ.